Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή έκδοση της εκπομπής μας, καλοκαιρινές προκλήσεις. Καλησπέριζουμε τους τηλεθεατές μας από την γειτονική μας Κεφαλονιά και φυσικά από οπουδήποτε αλλού μας παρακολουθούν είτε ψηφιακά είτε διαδικτυακά. Πρώτη λοιπόν εκπομπή για τις καλοκαιρινές προκλήσεις και καλεσμένους να μας κάνει ποδαρικό ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις από το να αναφέρεις το όνομά του. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κύριε Μπηθηκότση, να σας καλωσορίσουμε στο Ζάκυνθο. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Γεια σου Βασίλη. Και να σου πω Γρηγόρη, μιας και έτσι θα μας επιτρέψουν και οι τηλεθεατές μας τον Ενικό. Να σε ρωτήσω, μάλλον και να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεσαι τη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι ότι έχω να έρθω 12 χρόνια. Είχα έρθει την τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, το 2001. Άρα την αγαπάω, τη λατρεύω τη Ζάκυνθο. Για διακοπές ή για επαγγελματικούς λόγους? Για δουλειά. Είχαμε πάει την τελευταία φορά στο Δημήτρη τον Κάνδυλα, στο Λασιτέ. Και αυτή τη φορά για έναν ιερό θα τον χαρακτηρίζαμε εμείς σκοπό. Είσαι στη Ζάκυνθο για τα παιδιά, για το σύλλογο, το όνειρο του παιδιού. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι εμείς οι καλλιτέχνες, σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα, όπου μπορούμε να προσφέρουμε τα τραγούδια μας και τη διασκέδασή μας, οφείλουμε να το κάνουμε στον κόσμο. Γρηγόρη, ένα όνομα κληρονομιά. Ένα όνομα το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Και πόσο βαρύ είναι για σένα να το φέρεις? Εγώ δεν το βλέπω έτσι, Βασίλη. Εγώ αισθάνομαι περήφανος που μεγάλωσα και έμαθα να τραγουδάω από το μεγάλο τον Μπηθηκότση και αισθάνομαι τιμή και καμάρι να κουβαλάω το όνομά του και να συνεχίζω να τραγουδάω αυτό το τεράστιο μουσικό θησαυρό που κληρονόμησα. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε και θα το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι ο πατέρας σου ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπήθηκαν και τιμήθηκαν ενώ ήταν στη ζωή. Αλίμονο. Δεν περίμεναν δηλαδή να αναδείξουν το μεγαλείο. Αλίμονο. Ήταν από τους τυχερούς καλλιτέχνες που ο κόσμος, η πολιτεία, όλοι οι φορείς τον τίμησαν και είχε τη χαρά να το ζήσει αυτό, να τιμηθεί εν ζωή. Και ήταν, θεωρώ, πλήρης και ευτυχισμένος. Πώς λοιπόν ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με το τραγούδι, με τη μουσική, από ποια ηλικία, με ποια ακούσματα? Κοίταξε, εγώ από μικρό παιδάκι, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλωσα με τα τραγούδια του πατέρα μου μέσα στο σπίτι. Τον θυμάμαι από παιδάκι στις συναυλίες, να τον ακολουθώ. Στην αρχή δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω όλο αυτό το παραλήρημα όταν τον αντίκρισε ο κόσμος. Στη συνέχεια, μεγαλώνοντας, άρχισα να συνειδητοποιώ τι εστί Γρηγόρης Μπηθηκότσης, τι εστί ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Μπηθηκότσης, τι είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης για την Ελλάδα. Και στη συνέχεια, αν θέλεις να πάμε στο πώς τραγούδισα πρώτη φορά, εγώ σπούδαζα μουσική, σπούδαζα πιάνο, δεν ήξερα καν ότι τραγουδάω. Και μια μέρα τελείως τυχαία, τραγούδισα σε ένα πάρτι με κάτι φίλους, το έμαθε εκείνος και μου λέει θέλω να σε ακούσω, να τραγουδάς. Γιατί αν δεν σε ακούσω εγώ, ποιος θα σε ακούσει? Ήταν δύσκολη αυτή η δοκιμασία. Ορίστε. Η δοκιμασία αυτή ήταν δύσκολη για σένα? Δεν ήταν απλά δύσκολη, γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί 22-23 χρονών τότε και όταν βλέπεις φτασμένους και καταξιωμένους καλλιτέχνες να στέκονται με τόσο σεβασμό και τέτοια ευλάβεια μπροστά στον Γρηγόρη Μπηθηκότση, εσύ ένα παιδί τώρα να πας να του πεις ότι τραγουδάω ή να το ανοίξεις το στόμα σου μπροστά του, καταλαβαίνεις ότι είναι μια, ας πούμε, άκομψη, άβολη θέση. Ωστόσο τον πέτεψα 6 μήνες για να με ακούσει. Και το πρώτο τραγούδι που του είπα ήταν το Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Με άκουσε, με σταμάτησε στο πρώτο ρεφρέν και μου λέει είσαι τραγουδιστής, τέλος. Και έλαμψε το πρόσωπό του. Και έτσι είναι η πρώτη μας γνωριμία. Η δική μου αντίδραση ήταν τότε, ήταν σκεχημένα τα συναισθήματα, δεν μπορώ να στα περιγράψω ακριβώς, απλά μπορώ να σου πω ότι μέχρι να πεθάνω δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή. Είχες καταθαλάξει όμως ότι θα γίνεις μουσικός, γιατί μας είπες ότι ξεκίνησες να σπουδάζεις πιάνο. Ναι, βασικά με είχε τραβήξει η σύνθεση, σπούδαζα πιάνο βεβαίως και σταμάτησα επειδή κουράστηκα, ρουτίνιασα στα οδεία ένα χρόνο πριν το πτυχίο. Δεν ήξερα ότι τραγουδάω. Αλλά κάποιος όταν το έχει μέσα του, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα βγει. Η συμβολή που σου έδωσε ο πατέρας σου, πέρα από το σχόλιο του ότι είσαι τραγουδιστής? Υπομονή. Και απλότητα. Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης, επειδή αναδεικνύεται από τον κόσμο, επειδή αγαπιέται από τον κόσμο, οφείλει να το ανταποδίδει αυτό στον κόσμο και οφείλει να είναι στον κόσμο προσιτός και απλός. Αυτό πήρα από τον μεγάλο Γρηγόρη Μπηθηκότση, αν θες. Αυτές οι δύο συμβουλές μέχρι και σήμερα
Φαντάζομαι ότι θα έχουν λειτουργήσει ευεργετικά στην σταδιοδρομία σου. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Καλλιτέχνης χωρίς υπομονή, γενικότερα, και έτσι όπως έχουν γίνει πλέον οι εποχές και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στο τραγούδι, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει προσπάθεια, θέλει συνεχή δουλειά, κόπο. Και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος, λόγω και της οικονομικής μας κρίσης και λόγω και της χέριας και όλης αυτής της δυσκολίας που περνάει ο τόπος μας αυτή τη στιγμή, το αληθινό και πραγματικά αυτό που έχεις κοπιάσει για να του το δώσεις, ανταμείβεται. Γρηγόρη, τον εαυτό σου συνηθίζει να τον ακούς στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο? Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Μίλαγα με τον Χάρη τον Παρθακούρη προχθές γι' αυτό, γιατί ο Χάρης όποτε κάνουμε μια εκπομπή, όποτε γράφουμε κάτι live, ποτέ δεν ακούει τον εαυτό του. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ, δεν ακούω ποτέ τις εκπομπές. Α, ναι. Αλλά δεν είναι κάτι. Θεωρώ ότι ο τραγουδιστής, όταν είναι τραγουδιστής και είναι συνειδητοποιημένος τραγουδιστής, γιατί υπάρχουν και τραγουδιστές που νομίζουν ότι είναι τραγουδιστές και δεν είναι τραγουδιστές, πολύ κιόλας, και αγαπάει αυτό που κάνει, μπορεί να βρεθεί σε μια καλή βραδιά, αλλά το τραγούδι είναι πάνω απ' όλα, κατά εμέ, θέμα ψυχολογίας. Θέμα μέχρι και το μια καλησπέρα που μπορεί να σου πει ο φίλος ο Γρηγόρης, ας πούμε, λίγο πριν βγεις να τραγουδήσεις στη σκηνή. Ή το Βασίλη που μπορεί να έρθει να σου πει «Γεια σου Γρηγοράκη». Κατάλαβες, το οτιδήποτε μπορεί να σου χαλάσει την μαγεία της στιγμής. Μάλιστα. Να περάσουμε, Γρηγόρη, να δουν μάλλον οι τηλεθεατές μας ένα μικρό αφιέρωμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει στην μνήμη του πατέρα σου. Βεβαίως. Και θα είμαστε και πάλι εγώ κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Το δουλειά με τα στραβά και τα παραλόγα. Και βαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω. Το ένα τα λόγω να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγω να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Καμουτσίκι μου το αμπώνω σαν της μοίρας μου τα βάστακτα χαστούκια και να ακούγεται τη νύχτα σαν παραπώνω σαν πενιάλη μητερή από μπουζούκια. Ο ένα τα λόγω να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγω να είναι μαύρο σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Έχω χρόνια να αναβλήσω μέσα στην Αθήνα. Πολλά χρόνια. Και ήρθα να τραγουδήσω για τα παιδιά της ΕΡΤ. Τον ΕΡΤ.
μεγάλο της ζωής μας το ταξίδι. Μας κούρασε και όμως προχωράμε. Θα μένει και οι δυο απ' το παιχνίδι στο ίδιο όνειρο πια δεν χωράμε. Το μεσημέρι καίει το μέτωπο σου. Βράδυ δεν αντέχω στο σκοτάδι. Το πρωί αλλάζεις το σκοπό σου. Έγινε σιδερό βαρύ το χάδι. Δύσκολο το παιχνίδι της αγάπης, εάν αυτή δεν είναι καθώς πρέπει. Όταν ο ένας γίνεται σατράπης κι ο άλλος τέτοια δεν τα επιτρέπει. Το μεσημέρι καίει το μέτωπο σου. Το βράδυ δεν αντέχω στο σκοτάδι. Κάθε πρωί αλλάζεις το σκοπό σου. Έγινε σιδερό βαρύ το χάδι. Το μεσημέρι καίει το μέτωπο σου. Το βράδυ δεν αντέχω το σκοτάδι. Κάθε πρωί αλλάζεις το σκοπό σου. Έγινε σιδερό βαρύ το χάδι. Έγινε σιδερό βαρύ το χάδι. Γρηγόρη, παράλληλα βλέπουμε ότι τα παιδιά των μεγάλων καλλιτεχνών, των παλιών καλλιτεχνών, τιμάτε τους γονείς σας, την προσφορά τους στη χώρα, στον πολιτισμό, αλλά και σε αυτό το οποίο μετέδωσαν σε εσάς και φτιάξατε ένα σχήμα, μια τετράδα. Κοίταξε, ήταν μια ιδέα που είχαμε με το Χάρη πέρσι το καλοκαίρι το Βαρθακούρι, και η οποία υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του Γρηγόρη του Εκμαλιάν, του παραγωγού μας και μάνατζερ, ποιος είναι ο άνθρωπος που μας έκανε ομάδα. Και είμαστε, όπως είπες σωστά, εγώ, ο Χάρης ο Βαρθακούρης, ο Στέλιος ο Διονυσίου, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, και είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή, αν θες, αλλά στο έργο που μας έχουν αφήσει οι πατεράδες μας. Τα τραγούδια του πατέρα μου λέγεται η παράσταση, με την οποία παράσταση γυρίσαμε με τρομακτική επιτυχία σχεδόν όλο τον κόσμο. Επισκεφτήκαμε τη Γερμανία, επισκεφτήκαμε την Αφρική, την Αμερική, τον Καναδά. Πριν λίγες μέρες είχαμε μια τρομακτική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, στις παραστάσεις μας εκεί. Και τώρα θα ξεκινήσουν με το καλό οι καλοκαιρινές μας περιοδίες, γιατί σκοπός μας είναι αυτή την παράσταση, αυτά τα σπουδαία τραγούδια, αυτή την κληρονομιά των πατεράδων μας, αυτά τα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει τρεις γενιές Ελλήνων, σκοπός μας είναι να τα πάμε παντού. Εννοώ και στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, που λέει ο λόγος. Αν και οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτές τις εποχές να ακούγονται αυτά τα τόσο σημαντικά τραγούδια, με τα οποία έχουν μεγαλώσει
γενιές, όπως είπαμε, έχουν ερωτευτεί, έχουν αγαπήσει, έχουν πονέσει, έχουν αγωνιστεί και γενικότερα είναι η Ελλάδα μας. Δηλαδή, όταν λες ένα αφιέρωμα στον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, στο Στάτο Διονυσίου, το Σταμάτη τον Κόκοτα, το Γιάννη τον Πάριο, ουσιαστικά αυτό το αφιέρωμα καλύπτει, για να μην σου πω, ένα 60-65-70% της ελληνικής μας δισκογραφίας. Και σίγουρα θυμούνται οι παλιότεροι, μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ακριβώς, οι ακριβώς. Είναι διπλός ο σκοπός. Φαντάζομαι, Γρηγόρη, θα συμφωνήσεις και εσύ με το σχόλιο μου ότι ένα μεγάλο κομμάτι σήμερα της νεολαίας έχει μάθει σε αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, όχι να είναι κάποιος τραγουδιστής, να είναι showbiz. Κοίταξε να δεις, η μουσική είναι ατελείωτη, Βασίλη. Είναι μια άβυσσος. Και ανάλογα με τα ακούσματά σου, με τα συναισθήματά σου, με τα βιώματά σου, μπορείς να επιλέξεις τι σου κάνει. Εγώ δεν είμαι στη θέση ούτε να κρίνω, ούτε να κατακρίνω. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κήπο και να πεις στον άλλο, κοίτα μια ωραία τριανταφυλλιά, και να πεταχτεί ο Νίκος να σου πει, εμένα μου αρέσουν τα γαρίφαλα. Ο άλλος θα σου πει, εμένα μου αρέσουν τα γιασεμιά. Ο άλλος θα σου πει, εμένα μου αρέσουν οι ορτανσίες. Η μουσική είναι ένας κήπος. Και ο καθένας ανάλογα με αυτά που έχει μεγαλώσει, από αυτά που έχει βιώσει, αυτά που έχει μάθει από τους γονείς του. Έτσι. Επιλέγει τι θα ακολουθήσει. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαντούχοι στον χώρο. Και για μένα, άνθρωπος που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και υδρώνει και προσφέρει και τραγουδάει και ψυχαγωγεί και διασκεδάζει, ποτέ δεν είναι κατακριτέος. Γιατί αυτή η δουλειά μπορεί στον πολύ και στον απλό κόσμο να φαίνεται εύκολη, γιατί κατά καιρούς πριν κρίση, προ-κρίσεως εννοώ, άκουγες κάτι μεγάλα μεροκάματα, κάτι υπέρογκα ποσά, κάτι αυτά. Αλλά ουσιαστικά ό,τι και να γίνει, αυτή η δουλειά, αυτό που πρέπει να βγάλεις από μέσα σου για να δώσεις στον κόσμο εκείνη τη στιγμή, δεν πληρώνεται. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Είναι μια καθημερινή πάλι με τον εαυτό σου, με συναισθήματα, με την οικογένειά σου, με τους ανθρώπους. Είναι ένα επάγγελμα που δεν σου επιτρέπει καταρχάς να έχεις προσωπική ζωή όπως την εννοώ εγώ. Δηλαδή, δεν σου επιτρέπεται να μαλώσεις με τη γυναίκα σου και να βγεις στον κόσμο και να είσαι τσαντίλας. Ενώ εσύ κάθεσαι στην τράπεζα, σου λέει ο άλλος, θέλω μια επιταγή 5.000 ευρώ, μπορείς να μου τη χαλάσεις. Μπορεί να είναι κρυωμένος, μπορεί να είναι τσαντισμένος, μπορεί να είναι μουτρωμένος. Τη δουλειά σου θα την κάνεις. Εκεί εσύ πρέπει να βγεις και να είσαι ευδιάθετος, να διασκεδάσεις, να ψυχαγωγήσεις, άσχετα πώς είσαι μέσα σου. Και αυτό είναι τρομερά ψυχοφθόρο και δεν πληρώνεται. Από όλα αυτά που μας είπες, Γρηγόρη, υπάρχουν κάποια στοιχεία συγκεκριμένα που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν κάποιον ως καλό καλλιτέχνη, ως καλό τραγουδιστή? Κοίταξε να δεις, για μένα ο καλλιτέχνης, ο καλός καλλιτέχνης, δεν ξέρω τι σημαίνει καλός ή κακός, εγώ θα πω απλά καλλιτέχνης, είναι ο καθένας που είναι αληθινός, που είναι αυθεντικός, που αγαπάει αυτό που κάνει, που κοπιάζει για αυτό που κάνει και που βιώνει και που αισθάνεται αυτά που τραγουδάει. Απλά. Μέχρι σήμερα θα μπορούσες έτσι να μας πεις μια από τις καλύτερες και μια από τις χειρότερες στιγμές στην καριέρα σου? Μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου, θεωρώ, ήταν όταν κάναμε με τον Μίκη το Θοδωράκη την παρουσίαση του Άξονα Εστίμια και τρικό τραγουδιστή εμένα. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, όπως και να τη δεις, γιατί ήταν έργο που είχε σημαδευτεί από τον πατέρα μου και από τη φωνή του και που ο ίδιος ο Μίκης μου έδωσε τα εύσημα στο τέλος της παραστάσεως και αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά και τιμή. Όσο για κακές στιγμές, υπάρχουν καθημερινά πάρα πολλές. Δηλαδή σε αυτό το χώρο, είναι δύσκολος χώρος, να μην γελιόμαστε, θα αντιμετωπίσεις και πίκρες και απογοητεύσεις και κάποιες αποτυχίες και κάποιες κακές στιγμές. Αλλά ποτέ ένας καλλιτέχνης δεν μένει σε αυτά. Ένας καλλιτέχνης πάντα προσπαθεί για το καλύτερο, πάντα προσπαθεί αυτά να τα αφήνει στην άκρη και να προσπαθεί με χαρά και με αισιοδοξία να δημιουργεί. Το τραγούδι και η δισκογραφία περνάει κρίση σήμερα. Χρόνια τώρα. Όπως κρίση περνάει και ο ελληνικός λαός. Ναι. Πολλά σχήματα είναι εκείνα τα οποία ξεκίνησαν και μπορεί και πάνω στο μήνα πάνω να σταμάτησαν την πορεία του. Εσύ έχεις κάνει εκπτώσεις μέχρι τώρα στην πορεία την οποία έχεις ακολουθήσει? Κοίταξε να δεις.
Δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να του κάνεις, Βασίλη, την ερώτηση. Δηλαδή, οποιονδήποτε Έλληνα αυτή τη στιγμή και να ρωτήσεις, είσαι το ίδιο όπως ήσουν πριν 3-4 χρόνια, θα σου απαντήσει όχι. Οπότε και ο καλλιτέχνης οφείλει να προσαρμόζεται και με τα δεδομένα της εποχής αναγκαστικά. Και για να μην γελιόμαστε, η Ελλάδα δεν είναι πλέον όπως ήταν. Ούτε οι μισθοί στον κόσμο τον απλό είναι ίδιοι, ούτε τα μεροκάματα των τραγουδιστών είναι ίδια, ούτε η προσέλευση του κόσμου είναι ίδια. Γι' αυτό και σου είπα πριν, το μυστικό είναι το αυθεντικό, το αληθινό, γιατί πλέον ο κόσμος όταν θα πάει να αφήσει κάπου τα λεφτά του, είναι 3, 4 και 5 φορές πιο ψαγμένος, πιο προσεκτικός, που θα πάει να τα αφήσει. Μου αρκεί που αναγνωρίζω ότι υπήρχαν τραβηγμένα κασέ. Μα η χώρα γενικότερα, η Ελλάδα, ήταν η χώρα των υπερβολών. Εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο στη μουσική ή στο τραγούδι. Γενικότερα έχουν γίνει πολλές υπερβολές. Είναι η χώρα των υπερβολών, η Ελλάδα. Νέος και συνειδητοποιημένος, Γρηγόρη, στις σημερινές καταστάσεις. Και πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα? Με αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία και αισιοδοξία. Οι Έλληνες κατά καιρούς έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Και ιστορικά, αν το δεις, έχουμε βιώσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όμως έχουμε ένα μαγικό τρόπο, ένα μαγικό φίλτρο, όταν καταφέρουμε και ενωθούμε πραγματικά σαν Έλληνες μαζί, να τις ξεπερνάμε. Γι' αυτό χρειάζεται αισιοδοξία και προσπάθεια. Γρηγόρη, τους νέους καλλιτέχνες, πώς τους βλέπεις? Τι εννοείς πώς τους βλέπω? Στο ξεκίνημα της καριέρας σου, στην επιλογή τους, στα πρότυπα τα οποία έχουν. Μπαίνοντας στον χώρο του τραγουδιού. Τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγεις. Πλέον το να μπεις στον χώρο του τραγουδιού είναι μια υπόθεση πάρα πολύ δύσκολη, μια υπόθεση που θέλει πολλές θυσίες. Ψυχοφθόρο είναι πολύ. Εγώ ένα έχω να σου πω. Υποκλίνομαι στο ταλέντο. Γιατί βλέπω παιδιά που έχουν πραγματικά ταλέντο. Γενικότερα στη ζωή μου έχω μάθει να υποκλίνομαι στους ταλαντούχους ανθρώπους και στους ανθρώπους με καλή ψυχή. Όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι με αφήνουν αδιάφορο. Πάντα με ενδιέφερε ένα ταλέντο. Δηλαδή το ταλέντο είναι κάτι που δεν μπορείς να το οριοθετήσεις. Είναι σημαντικό πράγμα το ταλέντο. Αναδεικνύεται όμως, Γρηγόρη, μέσα από τα κατά καιρούς talent show που βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Θα σου πω κάτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχει αναδειχθεί. Αλλά αν θέλεις, ο κανόνας, όχι. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί σε αυτό το χώρο για να κρίνουν σωστά. Από εκεί και πέρα, από το λίγο που τα έχω παρακολουθήσει, θεωρώ ότι όχι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα τώρα, ένας άνθρωπος για να μπει σε αυτό το χώρο, ο οποίος αγαπάει πραγματικά το τραγούδι και τη μουσική και πιστεύει στον εαυτό του, θα διανύσει ένα μικρό Γολγοθά μέσα από πολύ δύσκολα μονοπάτια. Είναι δύσκολο. Αλλά ωστόσο οφείλουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι εκεί είναι το πρόβλημα, κάποια στιγμή να αρχίσουν να προβάλλουν ανθρώπους με αγάπη και ταλέντο για το τραγούδι. Νομίζω ότι έτσι θα ξεκινήσει και θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Η νύχτα είναι δύσκολη. Και η μέρα είναι δύσκολη. Δεν έχει κάτι... Απλά η νύχτα έχει πάρει τον τίτλο της δύσκολης, γιατί οπωσδήποτε συμβαίνουν πράγματα, καταστάσεις και μηχανισμοί οι οποίοι είναι λίγο δυσνόητοι στον απλό κοινό. Όμως θεωρώ ότι η ευθύτητα και η αλήθεια σε βγάζει ασπροπρόσωπο, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Ο κόσμος σήμερα και κυρίως οι νέοι αναζητούν την ελπίδα και την αισιοδοξία, όπως μας είπες και εσύ προηγουμένως. Ο μουσικός, ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης έχει ρόλο και λόγο στην ανέβρεσή τους? Εννοείται. Εννοείται. Και εγώ θεωρώ μάλιστα ότι και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε, οι καλλιτέχνες όλοι μας θα έπρεπε να είχαμε πιο ενεργό ρόλο. Θυμάμαι ότι ήμουνα σε μια ζήτηση με κάποιους, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, πριν 1-2 μήνες και τους είχα προτείνει, γιατί ρε παιδιά, τους λέω, δεν πάμε να μαζευόμαστε 10-15 άνθρωποι μια φορά τη βδομάδα στο Σύνταγμα, στην πλατεία και να κάνουμε συναυλίες για τον κόσμο, αφιλοκερδός. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθημερινά να ταπεξέλθει σε δάνεια, σε κάρτες, σε υποχρεώσεις, σε δίδακτρα παιδιών,
στο πώς θα βάλει πετρέλαιο, στο πώς θα πληρώσει το ένα, πώς θα πληρώσει το άλλο, να μπορέσεις για 2 ώρες να τον κάνεις να τα ξεχάσει. Αυτό είναι κοινωνικό έργο, Βασίλη. Αυτό είναι πραγματικό κοινωνικό έργο. Να τον αποτραβήξεις 2-3 ωρίτσες το μυαλό του και να του το αδειάσεις. Να ξεχάσει τράπεζες, να ξεχάσει όλα αυτά που σου ανέφερα. Η παρέα, Γρηγόρη, αποφάσισε ναι. Η παρέα αποφάσισε όχι. Αλλά ωστόσο η πρόταση ισχύει και εύχομαι κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Συνήθως στους καλλιτέχνες έτσι που επισκέπτονται την επαρχία και τη Ζάκη, θα συνηθίζουμε να ρωτάμε αν ένας τόπος εκτός Αθήνας, εκτός Θεσσαλονίκη ή εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα έχει τη δύναμη να επηρεάσει τις δραστηριότητες και τη δημιουργικότητά τους. Βεβαίως. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι οι μικρές κοινωνίες έχουν τρομακτικά μεγάλη δύναμη. Δηλαδή εγώ στη Ζάκυνθο, ας πούμε, που έχω έρθει τόσες φορές, θυμάμαι ότι πρώτο ήρθα παιδάκι εδώ με τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου το αγαπούσε ιδιαίτερα το μέρος εδώ και έχει εμφανιστεί πολλές φορές στη Ζάκυνθο. Ας πούμε, την αγάπη που εισπράττω εγώ εδώ, όποτε έρχομαι στη Ζάκυνθο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Τα ψάρια που τρώω επίσης είναι κάτι το συγκλονιστικό. Αλλά γενικότερα βλέπω έστω και τη χειραψία, έστω και κάτι που θα σου πει ο άλλος ότι είναι αγνό και αληθινό. Και νομίζω ότι αυτές οι μικρές κοινωνίες είναι ουσιαστικά που σε τροφοδοτούν, τον κάθε καλλιτέχνη τον τροφοδοτεί με όρεξη, είναι δηλαδή σαν κάψιμο. Κατάλαβε, Έλληνες, τι να σου πω. Γρηγόρη, θα αντιστρέψω τη σειρά των 2 τελευταίων ερωτήσεων και θα πάμε στο ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια και αν θα σε ξαναδούμε σύντομα στη Ζάκυνθο. Να σου πω, τα μελλοντικά μας σχέδια είναι κοινά τώρα των 4, μαζί με τον Χάρη τον Παρθακούρη, τον Στέλιο του Ιωνυσίου και τον Δημήτρη τον Κόκοτα. Έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Έχουμε, όπως είπα, να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Το χειμώνα, πρώτα Θεός, έχουμε να κυκλοφορήσουμε ένα live CD με την δουλειά μας αυτή, την κατά τη γνώμη μου αξιοθαύμαστη δουλειά και αξιοζήλευτη. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που σκεφτήκαμε αυτό το project και συμμετέχω σε αυτό το project και που έχουμε ενώσει όλα τις δυνάμεις μας και διασκεδάζουμε, αλλά και ουσιαστικά προσφέρουμε και έργο στον κόσμο, όπως είπες και εσύ πριν, γιατί μαθαίνουν και οι νεότεροι. Έχουμε λοιπόν να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Το χειμώνα ουσιαστικά θα μεταφέρουμε την παράστασή μας στην Αθήνα, στην νυχτερινή Αθήνα. Και αργότερα θα επισκεφτούμε κάποιες χώρες του εξωτερικού, στις οποίες φέτος δεν προλάβαμε να πάμε. Δηλαδή, όπως είναι η Ομογένεια της Αυστραλίας, οι Έλληνες εκεί, κάποιες συναυλίες στο Ισραήλ, κάποιες περιοχές της Γερμανίας και γενικότερα Ευρώπη και κάποια σκανδιναβικά κράτη. Γρηγόρη, ξεκινήσαμε τη συζήτηση μας σήμερα με τον πατέρα σου. Θα την κλείσουμε επίσης. Θα σου πω κάτι για τον πατέρα μου, γιατί με ρωτάνε, όπως καταλαβαίνεις, πολύ για τον πατέρα μου. Ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης, επειδή δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο μεγάλος τραγουδιστής, ερμηνευτής και συνθέτης ήταν, θα σας πω μόνο ένα και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν ένας στοργικός, ένας τρυφερός, ο πιο γλυκός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, σαν πατέρας, αλλά και σαν άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με καλοσύνη, ένας άνθρωπος απλός, ένας άνθρωπος που δεν σταματούσε μέχρι να κλείσει τα μάτια του να βοηθάει τον απλό κόσμο και να στέκεται δίπλα του. Και ένας άνθρωπος που, αυτό είναι πολύ σημαντικό και να τα ακούσουν όλοι, που να γνώρισε δόξα όσο 4-5 άνθρωποι στην Ελλάδα, μετρημένοι στα δάχτυλα τέλος πάντων του ενός χεριού, γνωρίσαν τόσο μεγάλη δόξα, ο χαρακτήρας του παρέμεινε ο ίδιος, αναλύωτος, και έμεινε μέχρι το τέλος ένα μωρό παιδί μέσα του. Λοιπόν, μου ανάτρεψε τα δεδομένα, μου έδωσε την απάντηση στην ερώτηση που είχα ετοιμάσει και ήταν η εξής. Σώπα που λένε θα σημαίνουν οι καμπάνες, είναι το σλόγγαν των αγανακτισμένων Ελλήνων όταν μαζεύονται στο Σύνταγμα. Και το ερώτημά μου ήταν αν ζούσε σήμερα ο πατέρας σου, εάν θα ήταν εκεί. Μου την απάντησες ήδη. Θα σου πω κάτι όμως. Δεν φτάνει να μαζεύεσαι κάπου. Αυτή είναι η γνώμη μου και θα είμαι αυστηρός σε αυτό. Το να κάνεις πορείες ή να μαζεύεσαι και να τρως καλαμπόκια στο Σύνταγμα και να ακούς μουσική δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι και να έχεις επίπεδο, μόρφωση, νοημοσύνη και κρίση όταν πηγαίνεις στις κάλπες να ψηφίζεις. Αυτό κάνει τη διαφορά. Μετά δεν πάει να μαζεύεις το Σύνταγμα. Όταν ψηφίζεις τι κάνεις. Μετά μαζέψεις το Σύνταγμα και φώναζε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη σου. Εγώ ευχαριστώ και χαρά μου και τιμή μου που ήμουν κοντά σας. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, θα ήταν έτσι η παράληψή μας να μην ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή μελωδικά. Μελωδικά με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι από την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος στο Όνειρο του Παιδιού στην Δερματούσα. Θα πω πρώτα κάτι και μετά θα με τιμήσεις. Θα πω πρώτα πολύ ότι αγαπάω ειλικρινά και αληθινά τη Ζάκυνθο και την λάτρευε ο πατέρας μου και σε κάθε του ευκαιρία ερχόταν εδώ. Χρόνια πολλά, οι παλιότεροι το ξέρετε. Και θα πω επίσης κάτι το οποίο είναι βαθιά αληθινό και είναι μέσα από την καρδιά μου. Σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και πορευόμαστε, τα πράγματα είναι λίγο παράξενα, λίγο δύσκολα, λίγο μυστήρια. Πολλά χρόνια λοιπόν πριν, όταν με καλούσαν σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, η αλήθεια είναι τις απέφευγα. Γιατί δεν ήξερα τον ειλικρινή σκοπό τους, δεν ήξερα τα κίνητρα, φοβόμουν. Πριν 4 χρόνια έγινα πατέρας και έχω ένα αγοράκι, τον Γρηγοράκι τον τρίτο. Και από τότε κατάλαβα τι σημαίνουν τα παιδιά, τι είναι τα παιδιά, τι αγάπη σου δίνουν τα παιδιά πραγματικά, τι δύναμη σου δίνουν, τι ελπίδα σου δίνουν γενικότερα. Και από τότε που έγινα πατέρας, δεν θα μπορούσα ποτέ να πω όχι στο φίλο μου τον Δημήτρη, όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να έρθει στη Ζάκη να τραγουδήσεις για τα παιδιά. Κάτω στο Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Σας ακούω. Μάτια πουρκωμένα, πάρα πολύ εμένα. Δυνατά. Πόσο αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον καταπληκτικό χώρο του Intro Cafe για μια ακόμα εκπομπή καλοκαιρινές προκλήσεις. Και στις δικές μας προκλήσεις θα κληθεί σήμερα να απαντήσει ένας άνθρωπος των σπηλαίων. Ο Κέβμαν Ζήσης Ρούμπος, ο οποίος είναι κοντά μας. Ζήση, να σε καλωσορίσουμε στη Ζάκη. Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Να είστε καλά. Σαν λοιπόν γνήσιος Κέβμαν, βγαίνεις μέσα από τη σπηλιά σου και στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της Ζακύνθου θα γίνει τι? Θα γίνει παράσταση Κέβμαν λοιπόν, του Ρομπ Μπέκερ, το οποίο το έχει φέρει στην Ελλάδα ο Σπύρος Ομελιλάτος και ο θέατρο Κόρονετ. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία χρόνια και φέτος μου έδωσε εμένα η τιμή να παίξω αυτό το ρόλο, το ρόλο του Σωτήρη, ο οποίος είναι ο Κέβμαν. Και τον πετάει έξω από το σπίτι η γυναίκα του η Μέρη ένα βράδυ και ορμόμενος από αυτήν την ευκαιρία μιλάει για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών στον κόσμο που βρίσκεται εκεί με ένα πολύ ωραίο χιουμοριστικό τρόπο, γλυκό και με επαφή με το κοινό και παιχνίδι με το κοινό. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα έτσι, που σου βγάζει η Ζάκη, το δεδομένο ότι δεν είναι η πρώτη φορά από ό,τι ξέρουμε που έρχεσαι? Ναι, έχω ξανά στο παρελθόν. Έχω μόνο ωραίες αναμνήσεις από το νησί, είναι πανέμορφο. Και έχω έρθει και για διακοπές και για δουλειά και κάθε φορά που έχω έρθει έχω περάσει τέλεια. Είναι πραγματικά πανέμορφη τόνωση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έχω παραπάνω χρόνο να μπορέσω να γυρίσω και μέρη που δεν έχω πάει και που έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Ζήση Κέβμαν λοιπόν, και ποιος τύπος άντρα θα μπορούσαμε έτσι σήμερα να τον χαρακτηρίσουμε? Ο Κέβμαν δεν είναι ένα συγκεκριμένο τύπο άντρα. Νομίζω ότι πιάνει όλους τους άντρες μας, πιάνει όλους. Είναι αυτά τα πρότυπα συμπεριφορών που έχουμε κρατήσει από παλιά, εξού και η αναφορά στις σπηλιές, και που πάντα δημιουργούν παρεξηγήσεις με το άλλο φύλλο. Όπως το γιατί είμαστε κολλημένοι πάντα σε ένα πράγμα και δίνουμε σημασία σε τίποτα, ή γιατί ψωνίζουμε τον τρόπο που ψωνίζουμε, ή γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί σε μικρές λεπτομέρειες στη ζωή μας. Δεν είναι ένας τύπος άντρα. Όλοι νομίζω ότι κρύβουμε έναν άνθρωπο των σπηλιών μέσα μας.
Όλοι. Πάντως και από την αρχαιότητα θα λέγαμε ότι υπήρχε μια έτσι αρμονία ανάμεσα στον τρόπο που ζει ο άντρας με τη γυναίκα. Ο ένας ήταν κυνηγός, ο άλλος ήταν συλλέκτης. Υπήρχε εν πάση περιπτώσει μια αρμονία η οποία χαλάει όμως. Χαλάει γιατί στην πορεία ξεχάσαμε λίγο ο καθένας τον ρόλο του και γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε και προσπαθήσαμε λίγο να επιβληθούμε ένας τον άλλον τέλος πάντων. Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που καταφέρνει για μένα αυτή η παράσταση είναι ότι σε κάνει να συνειδητοποιήσει ότι τελικά δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει μάχη των δύο φύλων. Ο καθένας έχει ένα ρόλο. Δεν είναι καλός ούτε κακός. Είναι ο ρόλος που έχει. Όντως, οι άντρες από παλιά ήταν κυνηγοί, οι γυναίκες ήταν συλλέκτριες. Και αυτό μας έχει κάνει να έχουμε κάποια ένστικτα με την πάροδο του χρόνου, τα οποία έχουν μείνει ακόμα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Μόλις το συνειδητοποιήσεις και το καταλάβεις, εξομαλύνονται πάρα πολύ οι σχέσεις. Η παράσταση και ο ρόλος σου, με ποιο τρόπο καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, να ισορροπήσει τα πράγματα? Ο Σωτήρης παίρνει το ρόλο του. Παίρνει το ρόλο του. Του πομπού. Είναι αυτός που. Του αγγελιοφόρου. Είναι αυτός που φέρνει το μήνυμα από τον Caveman και το μεταφέρει στον κόσμο μέσα από τα λόγια του Rob Baker. Το έργο έχει γραφτεί το 1998. Είναι ένας κωμικός μονόλογος, όπου όμως μέσα από αλήθειες, παρατηρημένες αλήθειες και χιούμορ, πολύ χιούμορ και επαφή με τον κόσμο, μιλάει για αυτά τα πραγματάκια τα οποία, αν το καλοσκεφτείς, τελικά δεν είναι άσχημα ή κακά, αλλά θα μπορούσε να είναι και, μέχρι και αστεία. Ο κόσμος συμμετέχει στην παράσταση? Ναι, υπάρχουν σημεία στο έργο που ο κόσμος συμμετέχει και μάλιστα με πολύ αστεία αποτελέσματα. Δηλαδή και εγώ ίδιος πάνω σκηνή γελάω με αυτά που συμβαίνουν με τον κόσμο. Κατά πόσο θα λέγαμε ότι σήμερα τα ζευγάρια της εποχής μας μπορούν να προσομοιώσουν πάνω σε αυτό το μοντέλο της παράστασης και να αντιληφθούν έτσι, τις διαφορές και τις ομοιότητες? Κοίταξε, είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια που έχουν έρθει στην παράσταση και βλέποντάς τη μετά μου έχουν πει ότι τώρα καταλάβαμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε, ας πούμε. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα έργο που σε φέρνει πιο κοντά με το άλλο φύλλο. Οπότε κατ' επέκταση και τα ζευγάρια έρχονται πιο κοντά, γιατί ο καθένας βλέπει τον εαυτό του σε αυτή την παράσταση. Και άντρες και γυναίκες, έτσι. Άλλωστε μιλάει και για τα δύο φύλλα. Οπότε έρχεσαι πιο κοντά γιατί κατανοείς τη συμπεριφορά του άλλου. Που για μένα νομίζω είναι το πιο βασικό κομμάτι για μια αρμονική συνύπαρξη. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του άλλου. Θα μας δικαιολογούσε δηλαδή το χαρακτηρισμό ότι είναι μια παράσταση θεραπευτής έτσι, των συγκρούσεων ανάμεσα στα ζευγάρια? Χωρίς να το ανάγουμε τώρα σε πολύ ψυχανάλυση, ναι, έχει και αυτό το ρόλο μέσω του γέλιου. Το καταφέρνει. Δηλαδή για μένα αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ. Ποιος, φαντάζομαι θα πρέπει να την κάνουμε αυτή την αναφορά, είχε το ρόλο αυτό πριν από σένα? Πριν από μένα τον είχε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα αλλά και σε περιοδεία για 3 χρόνια. Και φέτος μου παρέδωσε τη σκητάλη σκηνοθετώντας το έργο. Μία από τις πιο ωραίες συνεργασίες που έχω κάνει και φροντίζοντας και ο Βλαδίμηρος από μόνος του να κάνει μια δουλειά έτσι ώστε να διαχωριστούν οι δύο caveman, ο δικός μου και ο δικός του. Οπότε είναι διαφορετικό το έργο από αυτή την άποψη. Με βοήθησε πάρα πολύ να ξεαγχωθώ και να ξεπεράσω οποιαδήποτε τυχόν σύγκριση θα μπορούσε να προκύψει ανάμεσα σε μένα και στον Βλαδίμηρο, ο οποίος ξαναλέω ήταν εξαιρετικός, έτσι. Ταυτίζεσαι με τον ρόλο σου? Ναι, γιατί βγάζω πολλά κομμάτια δικά μου πάνω στο σκηνή. Δεν μπορώ να πω ότι υποδίωμαι ακριβώς. Βγάζω πολλά δικά μου κομμάτια πάνω στο σκηνή και αυτό μου δίνει και μια τεράστια ελευθερία που απολαμβάνω. Γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το έργο. Μου δίνει πολύ ελευθερία. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στις μέρες μας οι άντρες λίγο φοβόμαστε έτσι, την δέσμευση. Ξέρω, ναι. Ναι, εντάξει, έχουν αλλοιωθεί πάρα πολλοί αξίες. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αξίες της οικογένειας έχουν αλλάξει, έχουν αλλοιωθεί. Μάλλον και γι' αυτό φοβόμαστε κιόλας να δεσμευτούμε εμείς οι άντρες. Όλα είναι ένας μύθος. Η δέσμευση είναι μύθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει τη δέσμευση, που δεν θέλει οικογένεια, που δεν θέλει τη συντροφικότητα, την αγάπη. Όταν ψάξεις λίγο τον εαυτό σου και καταλάβεις ότι είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πράγμα καταραίει, ξέρεις, ο μύθος που έχει φτιαχτεί γύρω από τη δέσμευση. Πιθανώς να υπάρχει έτσι η αμφιβολία του αν θα το πετύχουμε. Αν θα πετύχουμε δηλαδή τη συμβίωση, τη σωστή οικογένεια και να ανταποκρίνει τις αξίες. Υπάρχει φόβος και ξέρεις το πιο δύσκολο πράγμα από όλα ποιο είναι? Ότι για να καταφέρεις μια αρμονική συμβίωση πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πόσο μάλλον μια συμβίωση με το αντίθετο φύλο σε μια σχέση ερωτική, συντροφική, έτσι, θέλει πολύ δουλειά.
Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσεις γιατί υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές. Κάτι που κάνει αυτό το έργο. Υποδεόμενο σε ένα-δύο ρόλο και το συγκεκριμένο είδος θεάτρου το οποίο κάνεις, κατά πόσο έτσι σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου και στην προσωπική σου ζωή? Είναι κάτι που έχω πει πολλές φορές. Όταν διάβασα αυτό το έργο, στην αρχή νόμιζα ότι είχε γραφτεί για μένα. Ταυτίστηκα με το 99% των πράγματων που αναφέρονται μέσα στο έργο. Εμένα με βοήθησε στην προσωπική μου ζωή, καθότι παντρεμένος, πάρα πολύ. Με τη γυναίκα μου γελάμε πάρα πολύ πλέον όταν αναγνωρίζουμε πράγματα μέσα από την παράσταση και από το έργο. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο που έχει δει την παράσταση και σε φίλους μου και σε ζευγάρια που μου το έχουν πει. Οπότε, ναι, θα μπορούσα να πω ότι με έχει βοηθήσει. Μου έχει ανοίξει τα μάτια σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό κάνει η παράσταση με ένα εξαιρετικό τρόπο, μέσω της κωμωδίας. Και αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι και ο λόγος που αυτή η παράσταση γνώριζε τέτοια επιτυχία τόσα χρόνια, σε όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ηθοποιός θέλεις να γίνεις από μικρός ή ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία? Όχι, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα για ζωγραφική. Πήγαινα για καλών τεχνών, μανιωδώς. Ήθελα οπωσδήποτε να μπω στην καλών τεχνών και να γίνω ζωγράφος. Τυχαία συμμετείχα σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση και εκεί μαγεύτηκα. Και έτσι είπα να ασχοληθώ με το θέατρο, το οποίο με κέρδισε. Τι σημαίνει λοιπόν θέατρο για σένα, τι σημαίνει υποκριτική και το συγκεκριμένο είδος που επέλεξε? Θέατρο για μένα είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Μου λατρεύω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Είναι τρόπο ζωής. Χωρίς να το καταλάβω, μικρός πάντα μου άρεσε να κάνω τον κόσμο να γελάει. Οπότε εξού και η φυσική ροπή προς την κωμωδία. Παρότι λατρεύω και το δράμα. Υποκριτική για μένα σημαίνει να μεταμορφώνεσαι, να τσαλακώνεσαι και είναι μια μαγεία που δεν θα ήθελα ποτέ να λείπει από τη ζωή μου. Το θέατρο γενικά. Για ένα νέο ηθοποιό, ο οποίος ξεκινάει τώρα, ή κάποιους συναδέλφους ή κάποια νέα παιδιά τα οποία θέλουν τώρα να ασχοληθούν με το θέατρο και την τέχνη, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι σαν μυστικό, είναι μυστική συνταγή ή που θα τα βοηθήσει να εξελιχθούν? Ας πούμε, εγώ έχω να πω σε όποιον άνθρωπο γενικά θέλει να ασχοληθεί με κάποιο καλλιτεχνικό επάγγελμα, όχι μόνο το θέατρο, αλλά και για το θέατρο, θέλει γερό στομάχι. Θέλει να το αγαπάς πάρα πολύ, να καταλάβεις ότι χτυπάει μέσα σου μια καμπάνα όταν ασχολείσαι με αυτό. Ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου και να μην ποτέ να μην ασχοληθεί με καλλιτεχνικό επάγγελμα για λάθος λόγους. Όταν λες λάθος λόγους... Ας πούμε τα λεφτά. Ή την προβολή, φαντάζομαι. Ή την προβολή. Αυτή, ας το πούμε αυτό και ας ξεκαθαριστεί πια, είναι λάθος λόγοι για να ασχοληθείς με ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. Πρώτα πρέπει να έρχονται άλλα πράγματα. Δεν θα μιλήσω βαρύγδουπα, αλλά σίγουρα για όποιο νέο παιδί θέλει αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με κάποιο καλλιτεχνικό επάγγελμα για τα λεφτά ή την προβολή, θα το συμβούλευα να φροντίσει να έχει και κάποιο άλλο επάγγελμα στην άκρη. Δεν είναι καιροί για να κυνηγάς καλλιτεχνικά επαγγελματά για την προβολή και τα λεφτά. Κατά τα άλλα, αν το αγαπάς, θέλει γερό στο μάχη και πολύ επιμονή. Πολύ δουλειά και πολύ επιμονή. Πώς προέκυψε το κάψιτο σενάριο? Το κάψιτο σενάριο προέκυψε για μένα μέσω από οντισιόν. Εγώ έχω ασχοληθεί με αυτοσχεδιαστική κωμωδία χρόνια πριν στο θέατρο. Πήγα στην οντισιόν και εκεί επιλέχθηκα να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα τηλεοπτική, το παρεάκι που κάναμε. Και έτσι σχηματίστηκε αυτή η ομάδα από το Λάμπρο το Φυσφή. Ξεκίνησαμε τις πρόβες και τελικά βγήκαμε στην τηλεόραση. Βγήκε το αποτέλεσμα που είδε ο κόσμος στην τηλεόραση. Το οποίο αγαπήθηκε. Αγαπήθηκε. Δίχασε στην αρχή τον κόσμο. Δηλαδή οι περισσότεροι λέγανε: «Αμάν, τι κάνουν αυτοί οι τρελοί εκεί πέρα?» Αλλά σιγά σιγά, επειδή ξέρεις, ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε όλοι. Έχουμε ασχοληθεί από μικρά παιδιά. Όταν παίρνεις ένα ξύλο και το κάνεις σπαθί, αυτό είναι αυτοσχεδιασμός. Όλοι το έχουμε μέσα μας. Το ξέρουμε. Και ναι, σιγά σιγά κερδίθηκε ο κόσμος. Αγαπήθηκε το κάποιο σενάριο, ειδικά από νεαρές ηλικίες. Κάτι που θέλαμε κι εμείς. Και γι' αυτό και πήγε και δεύτερη χρονιά. Πήγε, νομίζω, καλά. Πήγε καλά. Ναι. Την Ελλάδα της εποχής, στην εποχή της κρίσης, πώς την αξιολογείς? Πώς την αξιολογώ? Σε σχέση με... Είναι μια λογική, δηλαδή, εξέλιξη των πραγμάτων. Ότι θα οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια στο σύνολο μας σήμερα. Με μαθηματική ακρίβεια δεν θα μπορούσα να το πω. Συμβαίνουν πράγματα για μένα που ανήκουν σε σενάρια κινηματογράφου. Αλλοπρόσαλα πράγματα. Χαοτικά πράγματα.
τρομακτικά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βιώνουμε όλοι μας. Δεν μπορώ να πω ότι μυρίζομαι ωραία πράγματα να έρχονται. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Προσπαθώ να μην χάνω καθόλου την αισιοδοξία μου και το κέφι μου, γιατί είναι το μόνο που σου μένει στο τέλος, έτσι. Όταν βιοπαλεύεις και όταν κυνηγάς, θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που έχει δουλειά στο χώρο μου. Το θεωρώ, ενώ κάποτε ξέρεις, μπορεί να ήταν πιο συνηθισμένο, τώρα το θεωρώ ευλογία το ότι έχω δουλειά στο χώρο μου. Και αισιοδοξία. Πιστεύεις ότι οι πολίτες είναι σε κρίση ή πιστεύεις ότι η κρίση είναι εκείνη που έχει επηρεάσει την κρίση των πολιτών? Όχι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες είναι σε κρίση. Το βλέπεις και από την ποιότητα της ζωής μας πια. Είμαστε σε ένα μόνιμο καθεστώς πανικού και φόβου. Έτσι. Και δεν λέω ότι δεν είναι δικαιολογημένο αυτό, αλλά ισχύει. Και αυτό επηρεάζει και την ποιότητα της ζωής μας. Το ακούς στις παρέες, το βλέπεις στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους που αγαπάς. Σε αλλοιώνει αυτός ο πανικός. Γι' αυτό και λέω συνέχεια αισιοδοξία. Δεν το λέω έτσι. Δεν είμαι θεροβάμων. Αχ, γελάτε και δεν τρέχει τίποτα. Όχι. Όλοι το ζούμε στο πετσί μας, το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Έχει επηρεαστεί ο κόσμος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, είναι αλυσιδωτή αντίδραση. Το ένα ακολουθεί το άλλο. Η κρίση φέρνει κρίση, ο πανικός ακολουθεί την κρίση. Δεν έχω να πω κουράγιο, έχω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους εκεί έξω και στους δικούς μου ανθρώπους που κοιτάμε να επιπλέψουμε σε αυτό το χάος. Το μήνυμά σου έτσι για τη Ζάκυνθο, για τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και το σταθμό ψηφιακά. Να έρθετε να σας δούμε από κοντά, θα περάσουμε άψογα, σας το εγγυώμαι. Είναι ένα καταπληκτικό έργο με πολύ γελιό και είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει η περιοδία μου με τη Ζάκυνθο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κάτι άλλο το οποίο ετοιμάζεις αυτό το διάστημα? Προς το παρόν μέχρι τέλη καλοκαιριού με το Caveman σε όλη την Ελλάδα. Από φθινόπωρο έχουμε κάτι να αποκαλύψουμε. Από φθινόπωρο συνεχίζεται το Caveman στην Αθήνα. Αυτά προς το παρόν. Ζήσει να σε ευχαριστούμε και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε αυτό που κάνεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαρήκα που σας γνώρισα. Συμπεριφέρεστε όλοι, λες και ζείτε μέσα στις σπηλιές. Να πας να πεις τους φίλους σου. Μέρι! Πώς! Φαλοκράτης! Αγρίκος! Πρωτόγονος! Λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία 10.000 χρόνια. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι μπαμ το πάνε στο κεφάλι και τραβά τη μέσα. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Όταν τσακώνομαι με τη γυναίκα μου, έχει πάρα πολλούς οπαδούς με το μέρος της. Εγώ ούτε είμαι. Ούτε καν τους άντρες. Κάποιοι άντρες είναι τελείως περίεργοι. Είναι στη φάση. Εντάξει, μωρέ, τώρα που να ασχολείσαι, είμαι γουρούνι, σκοτώστε με. Κάποιοι είναι πιο χοντροί, έτσι. Δεν νομίζω να μιλάει για μένα. Γουρούνι. Βάλετε με αυτό, εξουδικέσαι. Τι αισθάνεσαι. Σωτήρι σου μιλάω, τι αισθάνεσαι! Όταν είσαι παντρεμένος πρέπει να μιλάς για αυτά που αισθάνεσαι. Μια μέρα ακούω τη Μέρη να λέει σε κάποια φίλη της. Τι ωραίο μπλουζάκι, σου κάνει κάτι βυζιά, να. Με φαντάζεστε εμένα να πήγαινα στον κολλητό μου τον Σταύρο και να του έλεγα «Γεια σου ρε Σταύρο, ωραίο πατελόνι, σου κάνει κάτι αρχίδια, να». Που κάνεις ο νεκρό, εγώ τώρα πάει δει τηλεόραση. Γιατί έτσι μου κυνηγός. Βγαίνει έξω, το εντοπίζει, το κυνηγάει και το χτυπάει και το φοράει πάνω του μέχρι να λιώσει. Σκάει η εξής ερώτηση. Ο σύντροφός σου είναι άρρωστος. Πεθαίνει. Υπάρχει μόνο ένα φάρμακο που μπορεί να τον σώσει, αλλά δεν έχεις τα λεφτά να το πάρεις. Θα το έκλεβες. Πετάγομαι εγώ και λέω ναι, θα το κλέβα. Πετάγονται οι υπόλοιποι άντρες παρέες και λένε και εγώ θα το κλέβα. Και εγώ θα το κλέβα. Και εγώ θα το κλέβα. Σηκώνει τη μέρη και λέει εγώ δεν θα το κλέβα. Θα μ' άφηνες να πεθάνω. Θα πήγαινα στο φαρμακοποιό, θα του εξηγούσα την κατάσταση και μπορεί να μας άφηνε να το πληρώσουμε με δόσεις. Γιατί άμα το κλέβα, θα με πιάνανε τα βενεπλάκια και τότε σίγουρα θα πέθαινες και τότε να σε δω τι θα. Όλα αυτά δεν είναι καν στην ερώτηση! Το πρόβλημα δημιουργείται όταν έχουμε άντρες και γυναίκες μαζί!
τελειώνουν τα πατατάκια. Πετάει το άντρας και λέει, α, εγώ τα αγόρασα. Τότε όλες οι γυναίκες θα γυρίσουν και θα πούν. Τι μαλάκες. Όπως την ημέρα που κανονίζαμε το γάμο μας με τη Μέρη. Γυρνάει και μου λέει, αγάπη μου, σε τι φακέλους να βάλουμε τα προσκλητήρια. Σε χάρτινους. Προσπαθούσα να νοιάζομαι, ρε παιδιά. Θυμάστε τους καρβόιδες τύπου John Wayne. Εξεχάστα τους, τώρα είναι gay. Brokeback Mountain. Ρίχνουνε το λάσο για να πιάσουνε το τάβρο και το τραβάνε μαζί, 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 μαζί. Είναι πέστη. Ερωτεύονται και ζουνε κάτω από μια σκηνή μέσα σε ένα τάσο. Συγγνώμη, κλονίζεσαι σαν άντρας, ναι ή όχι? Γιατί φυσικά εκείνη μπορεί και να μιλάει και να διαβάζει ταυτόχρονα! Εμένα, μα με διακόψεις, πρέπει να βάλω το δάχτυλο για να μην χάσω τη σειρά!